Την ώρα που λοιπόν που εμείς προσπαθούσαμε να μπούμε και δεν μπαίναμε, δεν είχαμε μπει στη σελίδα της τράπεζας, αλλά είχαμε μπει στο hacker τη σελίδα, του δίναμε τους κωδικούς πρόσβασης και μετά ζήταγε αλλαγή, ας πούμε, να αλλάξουν οι κωδικοί που έρχονται έγκριση στο δικό του κινητό και εμείς όταν προσπαθήσαμε να βάλουμε τον κωδικό της έγκρισης, του δώσαμε έγκριση να κάνει αυτή την αλλαγή. Μία απλή ηλεκτρονική συναλλαγή από το e-banking Χανιώτισσας, που όμως έγινε με τη βοήθεια της λογίστριάς της, έφερε στο φως μία ακόμη ηλεκτρονική απάτη, η οποία αυτή τη φορά δεν ολοκληρώθηκε, χάρη στην ευστροφία της φοροτεχνικού. Ο δράστης χάκαρε τον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος, που δεν θα είχε αντιληφθεί ότι 10.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά. Όταν φτάσαμε να μπούμε στο e-banking, περνάμε κανονικά τους κωδικούς για να μπει μέσα ο χρήστης. Μετά μας έστειλε μήνυμα στο κινητό για την επιβεβαίωση ότι μπαίνουμε μέσα στο κινητό του. Οπότε το περνάμε για να οριστικοποιηθεί το ότι μπήκαμε και μας πετάει έξω. Ξανακάνουμε δεύτερη φορά τη διαδικασία όλη από την αρχή, ξανά μας πετάει έξω. Μία ημέρα μετά η κάτοχος της κάρτας δέχτηκε τηλεφώνημα από την τράπεζά της και ενημερώθηκε ότι ο λογαριασμός της είχε κλειδωθεί επειδή διαπιστώθηκαν παράνομες κινήσεις. Από την κάρτα της ανυποψίας της Χανιώτισσας είχαν γίνει αγορές από καταστήματα του εξωτερικού. Και ανακαλύψαμε ότι και τα δύο ήταν αγορές από καταστήματα, το ένα από Φιλανδία, το άλλο από Εσθονία. Οπότε αποφασίσαμε να κινηθούμε χωρίς τη βοήθεια της τράπεζας και της αστυνομίας για να μην καθυστερήσουμε. Προσπερνώντας τη γραφειοκρατία που απαιτούσε ο έλεγχος της αστυνομίας, η λογίστρια επικοινώνησε μέσω email με τα καταστήματα, μπλόκαρε τις παραγγελίες τις οποίες είχε προχωρήσει ο δράστης και ακύρωσε τις συναλλαγές προτού δεσμευτούν τα χρήματα. Ηλεκτρονική απάτη με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά με θύμα κάτοχο πιστωτικής κάρτας της ίδιας τράπεζας είχε συμβεί και πριν από 3 μήνες.